Ένοπλες ομάδες φρουρών της Επανάστασης παραμένουν πάνω στο Δέλτα Ποσάιντον και το Prudent Warrior που βρίσκονται εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο από τις 27 Μαΐου, με την αγωνία των συγγενών των ναυτικών να χτυπά πλέον κόκκινο. Μετά την απάντληση και κατάσχεση των καυσίμων που μετέφερε το Warrior, σήμερα και το Ποσάιντον μπήκε στις ναυτικές εγκαταστάσεις του Μπαντάρα Μπάς για να αφαιρεθούν τα καύσιμα τα οποία είχαν τελικό προορισμό τους Αγίους Θεοδόρους. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά. Όλοι τους, όχι μόνο ο γιος μας. Αγωνία έχουμε για το πότε θα τελειώσει όλο αυτό, τίποτα άλλο. Το διεθνές διπλωματικό θρίλερ με τα ελληνικά τάνκερ που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο κορυφώνεται καθώς η Τεχεράνη, αντιδρώντας τη διεθνή κατακραυγή, παραδέχεται πλέον ανοιχτά ότι πρόκειται για αντίπεινα. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κατήγγειλε σήμερα ως ανάρμοστη ανάμειξη την καταδίκη των ενεργειών της από τη Γερμανία και τη Γαλλία, που έσπευσαν με τη σειρά τους χθες να καταδικάσουν απερίφραστα την κατάσχεση των ελληνόκτητων πλοίων και την ομοιρία των πληρωμάτων. Πρόκειται για δικαιολόγητη ανάμειξη στις θαλάσσιες μεταφορές και σοβαρή παραβίαση των διεθνών κανόνων. Είμαστε προσιλωμένοι στους κανόνες του διεθνούς δικαίου που προστατεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια στη θάλασσα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε από την πλευρά του το γεγονός ότι η Γαλλία και η Γερμανία διαμαρτύρονται για μία νόμιμη σύλληψη, ενώ οι ίδιες χώρες, όπως αναφέρει, μένουν σιωπηλές μπροστά στην παράνομη σύλληψη από την Ελλάδα ενός πλοίου που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο.